Μια συνάντηση λοιπόν αντιπροσωπείας του Συνδέαμου των Ξενοδόχων του ΠΑΣΙΞΕ, κυρίες και κύριοι, με τον Υπουργό Μεταφορών, μας έδωσε την αφορμή και την ευκαιρία να καλέσουμε σήμερα τον κύριο Φιλόκυπρο Ρουζουνίδη, διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ. Κύριε Ρουζουνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Μοναχνή, για εσάς και στους τηλεθέατες. Είναι προφανές μεν, αλλά δεν πειράζει, ας τεθεί η ερώτηση. Τι σας ανησυχεί, κύριε Ρουζουνίδη? Κοιτάξτε, δεδομένου ότι οι αερομεταφορές παίζουν κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά την τουριστική εισρωή και γενικά την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, εφόσον στην ουσία, επί της ουσίας, είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο κάποιος μπορεί να επισκεφτεί το νησί μας. Μας είχε ανησυχήσει ιδιαιτέρως αυτό το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήταν, κύριε Ρουζουνίδη, έτσι, ήταν το μοναδικό μέσο του αεροπλάνου, ήταν. Σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό θα παραμείνει. Θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό, αλλά ας το πούμε ότι έχουμε και πλοίο πλέον από την Ελλάδα, τουλάχιστον που κάτι γίνεται. Υπάρχει όμως το πλοίο από την Ελλάδα, δεν φέρνει τουρισμό από άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Βεβαίως και όχι, ναι. Εάν και εφόσον. Άρα επί της ουσίας, γι' αυτό λέω και επί του πρακτέου βεβαίως, αυτή τη στιγμή είναι ζωτική σημασία η αερομεταφορή για το νησί μας. Οπότε έγινε μια έτσι εκτενής ενημέρωση και εις βάθος από τον αγαπητό Υπουργό κύριο Καρούσο όσον αφορά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το Fit for 55, και μας ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε και ο ίδιος προσωπικά αλλά και σαν χώρα, ούτως ώστε να μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος και το κόστος που θα είχε όλο αυτό προς την χώρα μας. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποβεί και μοιραίο, διότι σε μια κατάσταση όπου η βιομηχανία εδώ και πέραν των 2 ετών ταλανίζεται από όλα αυτά τα προβλήματα, πανδημίες, πολέμους κ.ο.κ., έχει τώρα επιπρόσθετα τον πληθωρισμό, αυξημένο κόστος ενέργειας, και θα ερχόταν και αυτό να μας βρει, το οποίο θα δημιουργούσε αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες για κάποιον να έρθει προς τον νησί μας, εφόσον το κόστος ενδεχομένως να τολμήσω να πω ότι θα μας έβγαζε και εκτός ανταγωνισμού, ιδιαίτερα με άλλες χώρες εκτός Ευρώπης που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Οπότε εμείς χαιρετίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια από τον Υπουργό μας και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο στα επόμενα χρόνια και να φτάσουμε ξανά την βιομηχανία εκεί που ήταν προ-πανδημία. Ναι, κύριε Ρουζουνίδη, σχηματίσαμε τελευταία την εντύπωση και μέσα από τους αριθμούς που ακούσαμε από την Ερμές για τα αεροδρόμια ότι δεν είμαστε και πολύ μακριά. Δηλαδή ήμασταν στο 70, αν θυμάμαι καλά, πλευράς επιβατικής κίνησης, είμαστε στο 70% περίπου της κίνησης που είχαμε το 2019. Αυτό ισχύει και για τον τομέα των ξενοδοχείων ή όχι? Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχάς η επιβατική κίνηση δεν σημαίνει στο 100% τουρισμός, έτσι, απλά για να αντιλαμβάνεται. Όχι, είναι δείχτες απλώς, δεν αλλά σημαίνει. Ακριβώς. Όμως είναι γεγονός ότι υπάρχει μια θετική τάση αυτή τη στιγμή στην τουριστική καθαρά εισρωή στην χώρα μας. Φαίνεται ότι ο μήνας Ιούλιος που μόλις μπήκε θα είναι και καλύτερος από τον Ιούνιο. Ευελπιστούμε ότι ο Αύγουστος θα είναι καλύτερος από τον Ιούλιο και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιοδοξοί όσον αφορά την έκβαση της φετινής χρονιάς. Κρατάμε μικρό καλάθι, όμως αφουγκραζόμαστε αυτή την αισιοδοξία που εκπνέει από τους υπουργούς μας και τους διάφορους άλλους φορείς, και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η τάση μέχρι και το τέλος της σεζόν, που επίσης ελπίζουμε ότι θα μπορεί υπό τις περιστάσεις να παραταθεί και για κάποιες εβδομάδες. Μάλιστα. Σε σύγκριση με το 2019, δηλαδή, ας πούμε, ο Ιούνιος με Ιούνιο, έχετε κάποια εικόνα, κύριε Ρουζουνίδη, έτσι για να πάρουμε μια γεύση? Είναι κοντά στο 70% του 2019 η τουριστική εισρωή και τα έσοδα περίπου κάπου εκεί θα είναι. Άρα η χρονιά σίγουρα δεν θα είναι άσχημη. Υπό τις περιστάσεις είναι καλή. Και είναι νούμερα τα οποία, ξαναλέω, μας δίνουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε τον πρώτο φετινό στόχο που έχουμε θέσει, και δεν είναι άλλος από το να είναι η χρονιά καλύτερη από την περσινή.
Το ότι όμως κρατάμε μικρό καλάθι και είμαστε φιδωλοί εμείς τουλάχιστον όσον αφορά τις ανακοινώσεις, αυτό είναι που μας δίδαξε και η πανδημία τα τελευταία 2 χρόνια. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν σε διάστημα λίγων ημερών. Οπότε εμείς δεν αποπροσανατολιζόμαστε, συνεχίζουμε την προσπάθεια, την στοχοπροσήλωση και ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ξαναλέω, επί τις περιστάσεις και τα δεδομένα, και να σημάνουμε την αρχή της ανάκαμψης της βιομηχανίας. Τώρα, με όλη αυτή την αναταραχή, ακούσαμε για την British Airways, ακυρώνει τώρα ένα σημαντικό ποσοστό των πτήσεών της. Μας επηρεάζει άμεσα, κύριε Ρουσουνίτη, ή θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπο με τον την Α ή την Β οδό να τους φέρουμε στην Κύπρο εκείνους που περιμένουμε ως τουρίστες, βεβαίως και τους ανθρώπους τους δικούς μας που ενδεχομένως έχουν προβλήματα και θέλουν να έχουν Κύπρο, έλα. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω και μιλώντας με τους αρμόδιους φορείς, φαίνεται ότι δεν επηρεαστήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Είναι αρκετά λίγες οι πτήσεις οι οποίες δεν έχουν έρθει προς την χώρα μας ελαίω της έλλειψης του εργατικού δυναμικού στα αεροδρόμια και στις αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές έχουν επαναπρογραμματιστεί σε κατοπινό στάδιο ύστερα από 2-3 μέρες και ούτω καθεξής. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα σταματήσει να υπάρχει όλο αυτό το disruption το λεγόμενο, διότι, ξέρετε, δημιουργά και αβεβαιότητα και εν μέσω όλων αυτών που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι το κερασάκι στην τούρτα, και κάποιοι ενδεχομένως, εάν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και συνεχίζουν, να κάνουν και δεύτερες σκέψεις ακόμα και στο νησί μας να έρθουν, που πιθανόν να μην αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Κύριε Ρουσουνίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να είστε καλά και καλή συνέχεια, και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, έτσι που ολόκληρη η Κύπρος να βοηθηθεί σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση.